Διπλωματικές πηγές από την Αθήνα εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για το αδιάβλητο των πρόσφατων δημοτικών εκλογών στη Χιμάρα μετά την νίκη του Βαγγέλη Τάβου. Οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν από μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για πληθυσμιακή αλλίωση του εκλογικού σώματος και άρνηση του δικαιώματος ψήφου σε χιλιάδες πολίτες της Χιμάρας με την πρόφαση της λήξης ισχύως των δελτίων ταυτότητάς τους. Σημειώνεται ότι ο Βαγγέλης Τάβος, εκλεκτός του Εντιράμα, είναι ο νικητής στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου Χιμάρας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Τάβος συγκέντρωσε το 59% των ψήφων, ενώ ο Πέτρος Κικουρίας, τον οποίο στήριξε η ελληνική μειονότητα, πήρε μόλις το 41%. Εκλογικοί αντιπρόσωποι της Ομόνιας αρκέστηκαν να σχολιάσουν με νόημα ότι η τρομοκρατία κέρδισε στη Χιμάρα. Από την πλευρά του εκλεκτός του Εντιράμα, στην πρώτη δήλωσή του ευχαρίστησε θερμά τόσο τον ίδιο όσο και τις δομές του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη συμπαράστασή τους.